Καλησπέρα σας, καλοί φίλοι τηλεθεατές. Να είμαστε και πάλι μαζί. Κράτησα την υποσχεθή μου, λοιπόν. Είμαστε, η ώρα μας είναι η κανονική, η μέρα η κανονική, Κυριακή, 8 η ώρα. Να είμαστε εδώ και πάλι με ένα καινούργιο πρόσωπο. Να σας συστήσω και να καλωσορίσουμε μαζί την κυρία Ντίνα Θεοδωροπούλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ έτσι για να γνωρίσουμε για την μεγάλη σας αγάπη και το ταλέντο που έχετε όσον αφορά τα πορτρέτα. Και είμαι σίγουρος ότι θα μας δώσετε την ευκαιρία να μάθουμε για σας και να μας δώσετε την ευκαιρία να δούμε με πόση γρηγοράδα καταφέρνετε να κάνετε αυτά τα πορτρέτα. Τα πορτρέτα μου. Εγώ θέλω να πω ότι σας γνώρισα, κυρία Θεοδωροπούλου, σας έβλεπα, η αλήθεια είναι αυτή, σας έβλεπα στον τόπο εργασίας, δεν ήξερα ότι είστε Ελληνίδα, ειλικρινά. Και έτσι κατά τύχη, μια μέρα ήταν μια φίλη μου εκεί κοντά σας, η οποία είναι γνωστή σας. Και μου λέει, ήρθαν ό,τι φίλοι μου, την κυρία Ντίνα. Ναι. Και λέω, κυρία Ντίνα είναι Ελληνίδα? Μου λέει, ναι. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, λοιπόν. Και γι' αυτό και σας έχω καλέσει εδώ για να μάθουμε πιο πολλά εσάς. Είστε τακτικότατα εκεί στο, όχι πολύ μακριά από εδώ, στο shopping center. Στο shopping center, στο Wood Green, στο mall επάνω, στον πρώτο όροφο. Είμαι κοντά στο, μπροστά στους κινηματογράφους. Ναι, ναι. Είναι το στέκι μου. Εκεί έρχεται ο κόσμος, μου λέει πού είναι το στούντιό σου και αυτά. Λέω εδώ είναι το στούντιο και το σπίτι μου και όλα. Μάλιστα. Ξοδεύω τη μισή μου μέρα εκεί. Πηγαίνω κάθε μέρα. Μόνο τις Τρίτες έχω μία μέρα ρεπό που κάθομαι σπίτι. Και απολαμβάνω τρομερά αυτό που κάνω. Γιατί είναι κάτι το οποίο το γνωρίζω πολύ καλά. Συμβαίνει να το ξέρω. Μάλιστα. Ήμουνα πολύ τυχερή, γιατί αν πούμε ότι υπάρχει ένα μικρό ταλεντάκι, ας πούμε, και υπάρχει τρομερή ποσότητα εξάσκησης. Φτάνεις σε ένα σημείο που είναι αξιοθαύμαστη η δουλειά σου τελικά. Δηλαδή θα καθίσει ο άλλος, θα το δει, θα του πάρει την προσοχή. Επειδή πορτρέτο σημαίνει τέχνη, εικαστική τέχνη, με τρομερό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Επειδή το κάθε πρόσωπο είναι διαφορετικό. Ακριβώς. Και κάθε, ναι. Θέλω να μου επιτρέψετε να σας ρωτήσω και αν θέλετε να πάμε έτσι στο παρελθόν, να μάθουμε τι ρίζες σας, ποια είστε, από πού είστε, τα παιδικά χρόνια, πού γεννηθήκατε και... Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Μακεδονίτισσα. Μάλιστα. Εντελώς. Και δεν θυμάμαι περίοδο του εαυτού μου που να μην ζωγράφιζα. Έτσι. Δηλαδή μου είπαν ότι πρώτα πήρα το μολύβι και μετά άρχισα να περπατάω. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Από παιδάκι. Δηλαδή μεγάλωσα με αυτό στα χέρια μου. Και μου έδωσε πάρα πολλές χαρές όλα αυτά τα χρόνια. Μου έδωσε πολλές επιτυχίες. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο. Δούλεψα στη Γαλλία, στην Αμερική, στην Ισπανία, στην Αγγλία. Και στην Ελλάδα βέβαια, και όχι μόνο σε πορτρέτα, μπορώ να πω, να τολμήσω να πω ότι ήμουν από τους πρώτους σκητσογράφους στην Ελλάδα. Έτσι. Δηλαδή έχω καλύψει μια μεγάλη γκάμα καταχωρήσεων πάνω στο σκίτσο. Σχεδιομόδας, εικονογραφήσεις βιβλίων, περιοδικά, πάρα πολλά σκίτσα γενικά, μεγάλες κατασκευές από εταιρείες. Δηλαδή, έχω απλωθεί πάρα πολύ πάνω στο σκίτσο. Και βέβαια καθηγήτρια. Ναι, ναι. Χωρίς να έχω σπουδάσει. Ναι. Εκεί στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι τα παιδικά χρόνια, τα περάσατε εκεί, τα σχολικά. Ναι. Και ασχοληθήκατε από εκείνα τα χρόνια μέχρι τα 20 μου στη Θεσσαλονίκη. Μετά γνώρισα τον άντρα μου, κατέβηκα στην Αθήνα. Μείναμε εκεί, παντρεύτηκα εκεί στην Αθήνα και μείναμε όλα αυτά τα χρόνια εκεί. Αποφάσισα να πάω σε μια σχολή, γιατί επέμενε πάρα πολύ ο άντρας μου να πάω τότε. Μετά από λίγο καιρό μου είπανε να διδάξω, γιατί δεν είχαν πλέον δεν είχαν να μου διδάξουν κάτι. Και πάλι τονίζω το θέμα της εξάσκησης. Πάλι
Ξαναλέω ότι αν υπάρχει ένα μικρό, μια μικρή ικανότητα και βάζεις όλη την προσοχή εκεί και εξασκείσαι και κάποια στιγμή πετυχαίνεις τρομερά πράγματα. Μάλιστα. Από τότε ήμουνα 15 χρόνια καθηγήτρια σε αυτή τη σχολή. Η οικογένεια σας, πάμε πίσω λίγο πάλι στη Θεσσαλονίκη, είναι κάποιος στην οικογένεια που ασχολήθηκε με αυτό? Όχι. Κανένας. Κανένας. Πώς το ανακαλύψατε ότι εντάξει υπάρχει το ταλέντο? Σας τράβηξε έτσι, πήρατε το μολύβι, όσοι είπατε αρχίσατε να κάνετε σκίτσα? Το ανακαλύψαν άλλοι. Άλλοι. Δεν το ανακάλυψα εγώ, το ανακαλύψαν άλλοι. Από το σχολείο, δηλαδή οι δασκάλοι εκεί? Πάντοτε, δηλαδή όποιος με πλησίαζε έλεγε ζωγραφίζεις, ναι, ζωγραφίζω. Ναι. Και όταν κάποια στιγμή ήρθε κάποιος και μου λέει δεν ζωγραφίζω, τρελάθηκα, είχα πάει στη μητέρα μου και λέω αυτός δεν ζωγραφίζει. Ασχοληθήκατε με κάποια άλλα τοπία και άλλα σχέδια? Όχι, πριν? Ανθρώπους, πρόσωπα, σώματα. Και έχω κάνει μεγάλη μελέτη πάνω στην ανατομία. Δηλαδή ζωγραφίζεις ένα πρόσωπο, ένα λαιμό, ένα στήθος, κάτι ας πούμε, αλλά πρέπει να ξέρεις πώς θα πάει η γραμμή σου για να καλύψει τους όγκους και τους μυς. Γιατί, ναι. Μάλιστα. Πώς φύγατε από την Ελλάδα, γιατί φύγατε από την Ελλάδα ή καταλήξατε εδώ? Ο άντρας μου είχε μια πρόταση να αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση στο Φαντασία στο Houston. Μάλιστα. Και ήταν μαέστρος για πολλά χρόνια εκεί και πήγαμε κι εμείς και πήγαμε για ένα μήνα και μείναμε 20 χρόνια. Έτσι. Ένα πολύ συνηθισμένο θέμα. Φαινόμενο. Με τους Έλληνες. Όλοι, ναι, έτσι. Ναι. Δυστυχώς έτσι γίνεται πάντα. Ή ευτυχώς. Και... δεν ξέρω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ναι, βέβαια. Η οικογένεια, έχετε αποκτήσει παιδιά? Ναι, έχουμε ένα γιο. Ασχολείτε και έναν εγγονό. Ο γιος μας τον βοηθήσαμε και τον προτρέψαμε να γίνει ο μάνατζερ μας. Α, έτσι. Αλλά τελικά κάνει κάτι τελείως διαφορετικό, καμία σχέση με την καλλιτεχνία. Έτσι. Οπότε ακόμα περιμένουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ποια ήταν τα μεγαλύτερα, ας πούμε, σχέδια που είχε κάνει, δηλαδή όσον αφορά την περίπτωση του πορτρέτου? Έχετε υπόψη κάτι να μας αναφέρετε με ονόματα τα οποία, ας πούμε, κάνατε τα πορτρέτα τους ή απλά είναι απλοί άνθρωποι οι οποίοι σας πλησιάζουν και θέλουν να τους κάνετε πορτρέτα? Ζωγράφισα από την τυχαία από την οικογένεια του πρώην βασιλιά της Ελλάδας. Α, εδώ στην Αγγλία? Όχι, στις Πέτσες. Α, και το πρόσφερε στους γάμους, το πρόσφερε ο Δήμαρχος Πετσών επίσημα σαν δώρο. Έτσι, βέβαια, ανακοινώθηκε στην τηλεόραση, σε εφημερίδες, δόθηκε μεγάλη έκταση σε αυτό το θέμα. Αλλά γενικά για μένα τα πιο σημαντικά πρόσωπα είναι αυτοί οι καθημερινοί άνθρωποι που είναι αξιολάτρευτο να τους ζωγραφίζω. Έρχονται με τέτοια λαχτάρα και τέτοια να καθίσουν, να ζωγραφιστούν. Γιατί για να ζωγραφίσω ένα πρόσωπο θέλω 10 λεπτά μόνο. Ναι. Αυτό δεν είναι συνηθισμένο. Μου λένε είσαι η χαρά των παιδιών. Δηλαδή έρχεται ένα παιδάκι να καθίσει και σε 10 λεπτά έχει τελειώσει. Ναι. Έχει σηκωθεί. Τα υλικά που χρησιμοποιείτε ποια είναι? Τα υλικά είναι τα pastels. Χρησιμοποιώ pastels, τα οποία είναι μαλακά, τα πάστελ. Είναι λίγο ακριβά υλικά, αλλά αξίζει, γιατί κάνουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα και με βοηθούν πολύ. Επομένως, στην περίπτωση του καθημερινού σας προγράμματος, όσον αφορά το που είστε, και είπαμε ότι βρίσκεστε εδώ στο πρώτον shopping center, στο πρώτον όροφο, πόσα άτομα καθημερινά, ένα περίπου, ζωγραφίζει? Από κανένα έως 20. Έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει πατέντα σε αυτή τη δουλειά, δεν μπορείς να πεις ότι... Εξαρτάται ποιος είναι ο ενδιαφερόμενος. Δεν υπάρχουν δηλαδή ραντεβούς και όχι, όλα αυτά. Όχι, όχι. Τη στιγμή που χρειάζομαι 10 λεπτά μόνο για να εκτελέσω ένα πορτρέτο, δεν κλείνονται ραντεβού. Αλλά δεν μπορείς να κανονίσεις από πριν αν θα έχεις δουλειά ή όχι. Αυτό είναι τελείως στον αέρα. Τελείως. Απλώς πάω, κάθομαι, έρχεται ο κόσμος ή δεν έρχεται ο κόσμος ή οτιδήποτε. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχω εκπληκτικό welcome από τον κόσμο. Μάλιστα. Πάρα πολύ εκτίμηση, γιατί κάνω κάτι που γνωρίζω καλά, ενθουσιάζεται ο κόσμος, είναι εξαιρετικό σαν δώρο. Ναι. Τώρα τα Χριστούγεννα μπορεί να μου φέρει κάποιος μια φωτογραφία και εγώ να καθίσω να το σχεδιάσω, να το ζωγραφίσω, είναι τέλειο το πορτρέτο. Ναι. Και μετά το βάζω και σε κορνίζα, αν θέλει να πάρει από μένα. Μάλιστα.
Και το παίρνει και το κάνει δώρο κατευθείαν. Ναι, επομένως κάνετε και από φωτογραφία, καθώς ναι. επίσης και τα άτομα, βεβαίως. Τα πρόσωπα, τα αυτούσια ακριβώς. που έρχονται ακριβώς. και σας ζητούν. Σε 10 λεπτά είναι ζωντανό πορτρέτο mm-hmm. και σε μία μέρα είναι από φωτογραφία. Μία μέρα, ε? Ναι, γιατί σταματάω πολλές φορές να ξεκουράζω τα μάτια μου. Α, έτσι. Επειδή γίνεται μεταφορά της φωτογραφίας κατευθείαν στο χαρτί μου. Ναι. Και... Οι τιμές, δηλαδή αν κάποιος ενδιαφέρεται να κάνει ένα πορτρέτο ναι. αυτούσιο από το πρόσωπό του απευθείας, ναι. οι τιμές είναι, που κυμαίνονται. Είναι χαμηλές τιμές, δηλαδή είναι 20 λίρες να κάνεις ένα πορτρέτο μεγάλο, ναι. έγχρωμο πορτρέτο, από κάποιον που γνωρίζει πώς να το κάνει, ενώ δηλαδή δεν θα το πάρει να το βάλει στο σιρτάρι του. Κατάλαβα. Θα το χαρεί το πορτρέτο, ναι, 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 ναι. το βάζουν στα σπίτια τους οι άνθρωποι. Μάλιστα. Πολύ γρήγορα mm-hmm. και είναι 25 λίρες από φωτογραφία Μάλιστα. που χρειάζομαι μία μέρα. Ναι. Δεν έχει σημασία πόσο δύσκολη είναι η φωτογραφία, εγώ θα το κάνω Μάλιστα. και ο πελάτης θα ευχαριστηθεί πάρα πολύ mm-hmm. από το αποτέλεσμα. Έχετε άλλα σχέδια, ας πούμε, εντάξει, ή την βλέπετε την πορεία της ζωής σας να συνεχίζει έτσι όπως είναι τώρα, δηλαδή να βρίσκεστε σε αυτό το χώρο εκεί, ή προγραμματίζετε κάποια έξοδο προς τα έξω, προγραμματίζετε κάποια παρουσίαση των πορτρέτων, μια έκθεση, ας πούμε. Καταρχάς, απολαμβάνω τόσο πολύ αυτό που κάνω, mm-hmm. που δεν σκέφτομαι καν να αφήσω, αφού... μίλαγα με δικά μου άτομα και μου λένε «Δεν μπορώ να φανταστώ πότε μπορείς να σταματήσεις να κάνεις αυτό που κάνεις». Mm. Γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική, κάθε άτομο είναι διαφορετικό. Είναι challenge, είναι πρόκληση. Ναι, ναι, ναι. Κάθομαι και λέω τώρα τι γίνεται. Ξεκινάμε. Και από το τίποτε, από ένα άδειο χαρτί, ξαφνικά βγαίνει ένα πρόσωπο. Ναι, ναι. Και αυτό το πράγμα είναι δημιουργία. Ναι. Δεν είναι ότι κεντάω, ότι ναι, ναι. Παίζω κάτι, ότι κάνω κάτι, ας πούμε. Είναι δημιουργία από ναι. το τίποτε, ξαφνικά βγαίνει ένα πρόσωπο, ένα πορτρέτο, ναι. με έκφραση, με στυλ, με, ναι, ναι. με κάποιο... με τα χρώματα. Νιώθετε μια ιδιαίτερη ικανοποίηση. Α, βέβαια, βέβαια. Ναι. Η ικανοποίηση της δημιουργίας. Μάλιστα. Και μετά Ωραία. Στο τέλος... Γυρνάω αμέσως να δω το πελάτη μου, ας πούμε. Και για μένα η τιμή δεν είναι τα 20 λίρες. Mm. Για μένα η τιμή είναι που θα πει «Α, αυτό είναι». Αυτό είναι, αυτό ναι. είναι για μένα. Θέλω να μου επιτρέψετε ναι. και αν μπορούμε, ναι. Γιώργο, να δούμε ένα παιδάκι το οποίο αυτό το έχετε κάνει από φωτογραφία. Ναι, είναι από μια φωτογραφία. Για να το δείξουμε στη κάμερα εδώ πέρα. Λίγο. Λοιπόν, πέστε μας λίγα λόγια αυτό το... Αυτό μου είχε φέρει μια φωτογραφία μια κυρία και μου ζήτησε βέβαια να το ζωγραφίσω, το ζωγράφισα, την άλλη μέρα ήρθε το πήρε, είναι 25 λίρες, το βάζει σε κορνίζα και το έχει για πάντα. Μάλιστα. Δεν αλλοιώνεται, δεν χαλάει, δεν αλλάζουν τα χρώματα, τίποτα. Μάλιστα. Είναι απλώς ένα ωραίο πορτρέτο. Το είδαμε έτσι, πολύ ωραία, πολύ ωραία, είναι καταπληκτικό. Είναι ζωντανό μπορώ να πω. Λοιπόν, επομένως υπάρχει περίπτωσης να προχωρήσετε κάπου αλλού, εκτός από τα πορτρέτα που κάνετε τώρα, να κάνετε τοπία ή πώς είναι το σχέδιο. Έχω κάνει πολλές εκθέσεις ζωγραφικής και στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, επομένως έχετε εδώ. Κάνει αρκετά ναι. διαφορετικά. Ναι. Ναι. Έχετε κάνει τοπία, έχετε κάνει... Όχι, τοπία δεν με ενδιαφέρουν. Ναι, τα πρόσωπα, άτομα δηλαδή. Τα πρόσωπα, ναι, ναι. Τα θέματα τα δικά μου είναι άγγελοι. Αχα. Δηλαδή ζωγραφίζω τελείως ρεαλιστικές φιγούρες. Κανονικά, όπως είναι ρεαλιστική Μάλιστα. το σώμα, ας πούμε, ναι, η φιγούρα, ναι, ναι. όλα αυτά, τα χρώματα και όλα αυτά. Σε πολύ ενδιαφέρουσες πόζες, mm-hmm. οι στάσεις του σώματος. Μάλιστα. Και βάζω φτερά ή βάζω το πρόσωπο να κοιτάζει κατευθείαν. Έτσι. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί δουλεύω το πρόσωπο και δουλεύω και τα χέρια, ναι. όπως και τα πόδια, τα δάχτυλα. Ναι, ναι. Και δίνω έκφραση σε αυτά. Ποιος είναι ο λόγος που σας κίνησε, ας πούμε, το ενδιαφέρον να ζωγραφίζετε άγγελους? Τι ήταν ένα ιδιαίτερο, ας πούμε... Όλοι δεν είμαστε άγγελοι. Κατά κάποιο εντάξει, τρόπο. Ναι, ναι. Πείτε ναι, πείτε υπάρχει ναι. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει δεν υπάρχουν άγγελοι. Δεν υπάρχουν. 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 Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον ναι. το θέμα. Μάλιστα. Και όλοι έχουμε έναν άγγελο μέσα μας και mm-hmm. όλοι θέλουμε να αγγίξουμε κάτι. Και όλοι... Τώρα είναι πολύ σημαντικό αυτό που ναι. λέτε. Επομένως, τα σχέδιά σας με τους άγγελους ναι. είναι διαφορετικά. Οι εκφράσεις πρέπει να είναι διαφορετικές. Ναι.
Ναι. Έχω ζωγραφίσει έναν αθλητή, έναν με κάλτσες, ας και πούμε. Του και, βάλατε φτερά και έχω βάλει φτερά και κάθεται σαν να σκέφτεται κάτι. Ναι. Δηλαδή είναι ζωντανή απεικόνιση ενός σώματος, ενός ναι. ανθρώπου, ναι, ναι. νεαρού άντρα, ας πούμε, κατάλαβα. Που έχει τα φτερά. Τα φτερά τα δουλεύω πολύ, ναι. είναι ολοζώντανα. Ναι. Έτσι, τη στιγμή, τι μπορείτε να κάνετε, εμένα, τι μπορείτε να κάνετε για μένα. Να σας εκτελέσω. Δηλαδή να εκτελέσετε το πορτρέτο μου. Να σας εκτελέσω σε δύο λεπτά. Ναι. Να βάλω τα γυαλιά μου. Ναι, να δούμε. Ναι. Με θέλετε να είμαι... Θέλω να είστε... Να κοιτάζω την... Ο κύριος Βασίλης Παναγής. Είμαι απλά εδώ, ο κύριος Λίγο Παναγής. Προς τα εκεί. Λίγο προς τα εκεί, ναι. ακόμα έτσι. Και ακόμα, όχι έτσι όπως είμαστε. Έτσι μια χαρά. Ναι. 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 Λοιπόν, καλοί φίλοι τηλεθεατές, θα γίνω πορτρέτο τώρα, έτσι. να παρακολουθήσετε την κυρία που με ζωγραφίζει. Και σε λίγο θα δείτε το πορτρέτο μου, μια θαυμάσια λοιπόν δουλειά, μια τέχνη η οποία χρειάζεται πολύ ταλέντο και όπως είπε και η κυρία Θεοδωροπούλου, χρειάζεται άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό η άσκηση και νομίζω ότι γενικά είναι άσκηση για όλα τα θέματα που αφορούν και την τέχνη, είναι θέμα άσκησης. Λοιπόν, μέσα σε ένα λεπτό θα δείτε ότι πραγματικά κατάφερε να κάνει αυτό που λέει. Αν θέλετε να την βρείτε, μπορείτε να την βρείτε λοιπόν στο Shopping Center, όχι πολύ μακριά από εδώ. Στο πρώτο όροφο. Στο πρώτο όροφο, μάλιστα. Στους κινηματογράφους. Εκεί στους κινηματογράφους, για εκεί που σας συνάντησα και εγώ, σας έβλεπα, πήγαινα σινεμά, μου αρέσει το σινεμά. Πήγαινα τακτικά, σας ναι. έβλεπα εκεί και λέω, αυτή η κυρία, δεν ξέρω που είναι, αλλά είναι πολύ δανατούχα, έβλεπα τα σχέδια. Και η σύμπτωση ήταν που βρήκα μια φίλη μου δίπλα σας, η οποία είναι και δική σας φίλη. Ναι. Και μου λέει, ήρθαν ότι φίλη μου. Και λέω, η κυρία είναι Ελληνίδα, μου λέει ναι. Ελληνικότατη. Ελληνικότατη, ναι. Θεσσαλονικιά. ναι. Και από εκεί σας γνώρισα και εγώ. Λοιπόν. Ναι, ναι. Είμαι, γίνομαι ωραίος, φαίνομαι καλός. Εξαιρετικός. Θα έχω σουξέ δηλαδή στην περίπτωση αυτή. Αφήστε το επάνω μου. Ναι, εντάξει, γιατί είναι θέμα να έχουμε και σουξέ στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, πέστε μου όταν είμαι έτοιμος. Ορίστε. Είμαι καταπληκτικός. Κοιτάξτε, το λοιπόν Γιώργο μου μοιάζει, Ελάτε να έκανα άλλον, εσάς έκανα. Ειλικρινά, κυρία Θεοδωροπούλου. Με δύο γραμμές, βέβαια ναι, αυτό ναι. δεν γίνεται στο ναι, εμπορικό ναι, ναι. κέντρο. Ναι, ναι. Στο εμπορικό κέντρο γίνονται με χρώματα. Και μέσα σε χρονικό διάστημα πολύ ναι, λίγο, ναι. έτσι. Απλώς έπιασα Μάλιστα, την ναι, έκφρασή ναι, 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 σας ναι, ναι. και αυτό είναι όλο. Η έκφραση, έκφραση. Ναι, ναι. Θα μου το χαρίσετε. Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα γράψω Ντίνα εδώ. Λοιπόν, ναι. 2012. Είδατε. Μπράβο. Ορίστε. Πράγματι, σας πέρα ευχαριστώ. Σας πέρα ευχαριστώ. Λοιπόν, είπαμε ότι σχέδια δεν υπάρχουν άλλα προς το παρόν. Να το πούμε λίγο με τα φυσικά εδώ πέρα, λίγο ελαφρώς. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάω τώρα τι γίνεται. Ναι, ναι το τώρα μάλιστα, ναι. Και ναι. αν είμαι ευχαριστημένη τώρα, ξέρω ότι θα είμαι και αύριο. Είστε ευχαριστημένοι Πάρα πολύ. Από τη ζωή μου. Μπράβο. Πάρα πολύ. Έφερε δηλαδή η τύχη και η πορεία σας αυτά που επιθυμούσατε, έχουν πραγματοποιηθεί τα όνειρά σας τα πιο πολλά. Δεν θέλω να είμαι προκλητική σε αυτό, αλλά είμαι ευχαριστημένη. Είστε ευχαριστημένη. Γιατί ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, άνθρωποι ναι, ναι. που είναι δύσκολο να περάσουν μερικές καταστάσεις. Ναι, ναι. Αλλά εγώ έχω βρει το... η δική μου φιλοσοφία είναι η απλότητα. Όταν είμαστε απλοί στη ζωή μας, είμαστε απλοί. Αυτό είναι. Απλώς είμαστε απλοί. Αυτό ναι. είναι όλο. Εσείς με τι ασχολείστε στις ελεύθερες ώρες σας, φαντάζομαι υπάρχουν κάποιες ελεύθερες ώρες. Με τι διασκεδάζετε? Με τη ζωγραφική. Πάλι, έτσι. Έχω έναν καταπληκτικό εγγονό. Ναι. Και έχω φίλους, έχω πολύ καλή οικογένεια και απολαμβάνω τη δουλειά μου και τον εαυτό μου. Πιο πολύ από όλα τον εαυτό μου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. να απολαμβάνετε τον ίδιο τον εαυτό σας. Είναι ωραίο πράγμα να μπορέσουμε να αγαπήσουμε τον εαυτό μας πρώτα. Έτσι είναι. Γιατί όταν αγαπούμε τον εαυτό μας, μπορούμε να αγαπήσουμε και τους άλλους. Έτσι είναι. Κυρία Θεοδωροπούλου, ήταν χαρά μου που ήρθατε εδώ, ειλικρινά. Και ναι. σας γνωρίσαμε πιο πολύ και σας γνώρισαν και οι καλοί τηλεθεατές. Εγώ θα ευχηθώ, αν υπάρχουν και άλλα όνειρα στη ζωή σας, να πραγματοποιηθούν. Θα ξεκινήσω μια έκθεση ζωγραφικής και εύχομαι και ελπίζω ότι θα συναντηθούμε πάλι. Οπωσδήποτε.
για να σας δείξω ένα-δύο έργα μου τουλάχιστον. Θα χαρώ πάρα πολύ. Χαρώ πάρα πολύ να μας ενημερώσετε και θα είμαστε πάλι εδώ να προβάλλουμε αυτή την ενδιαφέρουσα τέχνη και να την δουν οι ενδιαφερόμενοι, αυτοί που αγαπούν τις τέχνες. Ακριβώς, ναι. Να μας ενημερώσετε και εμείς είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Πάντα στο Good Green, στον πρώτον όροφο, ναι. Λοιπόν, εκεί είμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι καλές γιορτές. Πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα τώρα. Ναι. Και καλή δουλειά. Εκεί θα έχετε πολλή δουλειά τώρα. Τώρα τα Χριστούγεννα όλο και θέλει κάποιος. Όλο και θέλουν για δώρο, ειδικά όταν ο άλλος δεν ξέρει τίποτα και του πάρει τη φωτογραφία και μου τη φέρεις και το ζωγραφίσω και το βάλω και σε κορνίζα. Και από το τίποτε ξαφνικά του κάνει δώρο αυτό το πίνακα. Είναι ό,τι καλύτερο. Γιατί καταρχάς είναι τέχνη. Είναι αυτό που λέμε τέχνη. Μετά είναι κάτι που θα το κρατήσεις για πάντα. Οπωσδήποτε. Μετά είναι πολύ ασυνήθιστο. Ναι. Λοιπόν, είναι πραγματικά αυτό που είπατε. Ασυνήθιστο και θα το κρατήσεις για πάντα, γιατί είναι κάτι το οποίο σου θυμίζει εκτός τούτου και την περίοδο την οποία πραγματοποιήθηκε αυτό το έργο. Ναι. Ακριβώς. Είναι αναμνήσεις. Αναμνήσεις και θέλει κάποιος να κρατήσει κάτι. Ναι. Από το δικό του άνθρωπο ή για τον εαυτό του. Μάλιστα. Και βγαίνουν και λίγο πιο... Δεν τους κάνω ωραίους. Απλώς βγαίνει για λίγο αυτό... στο καλύτερο. Γι' αυτό και δεν με φτιάξετε και εμένα ωραίο εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Εντάξει. Είναι όπως η κάμερα. Ό,τι βλέπει η κάμερα βγάζει, νομίζω. Όχι, έχω πολύ συμπάθεια για σας. Οπότε... Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, κάπου εδώ, καλοί μου φίλοι τηλεθεατές, πρέπει να σας πω καληνύχτα και πάλι. Έτσι είναι. Τα ωραία πράγματα τελειώνουν. Κάποια στιγμή εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα Κυριακή, την ίδια ώρα στις 8 το βράδυ με ένα καινούργιο πρόσωπο ή πρόσωπα. Μέχρι τότε να προσέχετε τους αυτούς σας, να πάτε εκεί στο Wood Green να βρείτε την κυρία, να πάρετε τα παιδιά σας να τα ζωγραφίσει και εσείς ήδη και καλά Χριστούγεννα, να περνάτε πάντα καλά. Εγώ σας αγαπώ. Bye bye. Καλή νύχτα σας.